Θάπου περάσει. Κατερίνα έχει και εντάξει, αρέσουν, τους αρέσουν και οι ωραίοι άντρες. Ήταν αδέλερα αυτό. Άκου να σου πω, άκου να σου πω το Γολγοθά που περάσαμε για τα ψηφοδέλτια. Ξεκινώντας, επειδή εμείς ξεκινήσαμε πριν τις εκλογές να φτιάξουμε ψηφοδέλτια, γιατί ξέραμε ότι όποτε θα γίνουν εκλογές πρέπει να. Το βλέπαμε ότι θα γίνουν εκλογές. Και ξεκινήσαμε κάνα 20 μέρες πριν. Φτάσαμε στους 350. Όλοι και όλοι είναι 420. Είμαστε στους 350. Με το που ξεκινάνε οι εκλογές, αρχίζουν να τους την πέφτουνε. Εσύ θα χάσεις τη δουλειά σου, εσύ θα πάρεις μετάθεση, θα μεταθέσουμε τον αδερφό σου που είναι στρατιωτικός. Εσύ, εντάξει, τόσα χρόνια είσαι στο κόμμα, δεν σε είχαμε χρησιμοποιήσει, αλλά την επόμενη θα σε χρησιμοποιήσουμε. Και ξαφνικά πάμε στους 100. Έλα. Μας πιάνει πανικός. Και ξεκινάμε ξανά, ξαναρχόμαστε, πέφτουν κάποια τηλέφωνα, κάποιοι άνθρωποι ξαναγυρνάνε κτλ. Υπάρχουν 5 περιοχές στον Εύρο, στη Λευκάδα κτλ. Που έχουμε βάλει ονόματα. Δηλαδή, τη φίλη μου, Κλέρη Καραμίτσου, στον Εύρο. Δεν έχει καμιά σχέση με τον Εύρο. Βάλαμε ονόματα. Γιατί? Για να πάρουμε τα 35 χιλιάρικα της ατέλειας του χαρτιού. Μάγκες αυτοί. Έξι μάγκες. Πονηροί εμείς. Βάλαμε, γράψαμε κάποια ονόματα σε 5 περιοχές. Δηλαδή, έχουμε κατεβάσει παντού ψηφοδέλτιο, αλλά σε 5. Είναι η τελεία, μπορούν να ψηφίσουν την τελεία, απλά τα ονόματα δεν είναι από εκεί. Είναι, μάλιστα, η Καστοριά, είναι ο Εύρος και άλλα δύο τρία. Θα πούμε περισσότερα γι' αυτό. Γιατί...